5 χρόνια μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων και ενώ το κυκλοφοριακό εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο βραχνά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την επανασύστασή της. Συνολικά 30 δημοτικοί αστυνομικοί πρόκειται άμεσα να στελεχώσουν το νέο αυτοτελές τμήμα. Η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας για μένα δεν έπρεπε καν να διακοπεί. Και δεν έπρεπε να διακοπεί, διότι αποθρασύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Είναι, λέτε, χρήσιμο λόγω του κυκλοφοριακού? Είναι, πώς δεν είναι. Ειδικά στα Χανιά. Οπωσδήποτε. Χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Να δουν ξανά στους δρόμους δημοτικούς αστυνομικούς περιμένουν οι δημότες των Χανίων που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με φαινόμενα παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που δυσχεραίνουν τη ζωή τους στην πόλη. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Εντάξει, εγώ κάνω τον ποδηλάτη και κινδυνεύω ανά πάσα στιγμή και ώρα. Χρειάζεται η δημοτική αστυνομία, διότι από ό,τι βλέπω την άλλη αστυνομία, ναι, μεν βλέπεις ανθρώπους κυκλοφορούν, αλλά η αστυνομία δημοτική είναι η δουλειά της για το Δήμο. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το οξυκυκλοφοριακό πρόβλημα και το φαινόμενο της διπλής στάθμευσης οχημάτων, ο Δήμος Χανίων τοποθέτησε κολονάκια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιωθούμε εμείς ως άνθρωποι. Και μετά δεν χρειάζεται να είναι ένας αστυνόμος δίπλα μας για να τηρηθεί η ένωμη τάξη. Ούτε και αυτοί θα κάνουν αυτό που πρέπει από τη στιγμή που σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζουν το αυτοκίνητο απ' έξω είναι παρκαρισμένο και τους φυρίζει λοιπόν πριν και βγαίνει απ' έξω και βάζει το αντίτιμο για να μην τον εγγράψει. Στις οδούς Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Ανδρέα Παπανδρέου, Σκαλίδη, Κηδονίας και Αποκορώνου, εικόνες σαν αυτή είχαν περιοριστεί μέχρι το 2013, οπότε και ανεστάλλει η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Από τότε επανήλθαν, οξύνοντας ένα πάγιο για τα Χανιά πρόβλημα. Βεβαίως και ήταν καλύτερα. Υπήρχε κάποια τάξη. Κάποια τάξη υπήρχε. Δεν ήταν το απόλυτο. Εντάξει, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι παρόν σε κάθε παράβαση, σε κάθε αυτό. Αλλά υπήρχε όμως, μια τάξη υπήρχε. Εγώ βάζω στη δήλωσή μου 3 αυτοκίνητα και τελικά κυκλοφορώ με το ποδήλατο. Μες στην πόλη, δεν μπορείς, την αγαπάς την πόλη σου. Μέχρι ότου προχωρήσει η διαδικασία προσλήψεων των 30 δημοτικών αστυνομικών για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας, θα συνεχίσει να λειτουργεί το Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης.